μια κυβέρνηση που εφαρμόζει την πολιτική του θανάτου. Είναι μια κυβέρνηση που έχει αφήσει τα νοσοκομεία στην τύχη τους, πάει να βγάλει την πανδημία με μειωμένο προϋπολογισμό στην υγεία και έχει επιδοθεί όλο το προηγούμενο διάστημα σε ένα όργιο αυταρχισμού στα συνδικάτα μας και κορυφώθηκε αυτή η προσπάθεια με την απόλυσή μου την 1η του Απρίλη. Είμαι ο Κώστας Καταρακιάς, ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Αγίου Σάββα. Η κυβέρνηση με απέλυσε 1η Απρίλη μέσα στην πανδημία και αυτή τη στιγμή δώσαμε ένα τεράστιο αγώνα όλο το προηγούμενο διάστημα ενάντια στη στοχοποίησή μου, ενάντια στο τσάκισμα του συνδικαλισμού. Καταφέραμε αυτή τη στιγμή να επιστρέφω στο ΕΣΥ. Είναι μια νίκη, διεκδικούμε να επιστρέψω στον Άγιο Σάββα, να αποκατασταθεί το σωματείο μας, αλλά συνεχίζουμε με έναν αέρα νίκης ότι μπορούμε να τους τα πάρουμε όλα. Η κυβέρνηση είναι στριμωγμένη, είναι επικίνδυνη, αλλά η απεργία σήμερα είναι σταθμός και ανοίγει την προοπτική για επίταξη του ιδιωτικού τομέα για να σωθούν ζωές, για μονιμοποιήσεις όλων των συμβασιούχων, όπως μονιμοποίησαν εμένα σε ένα πρωί. Έτσι μπορεί να γίνει μονιμοποίηση όχι με τους δικηγόρους, αλλά με τους αγώνες και τις απεργίες μας. Κλιμακώνουμε, θέλουμε βαρέα την κοινά, θέλουμε αύξηση της χρηματοδότησης. Αυτή είναι η εναλλακτική μας και 6 του Μάη όλοι θα είμαστε στην εργατική πρωτομαγιά για να τσακίσουμε τα σχέδιά τους με τον αντισυνδικαλιστικό νόμο, την κατάργηση του 8ωρου.